Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων από τους παραγωγούς για την ενίσχυση της ελιάς καλαμών, καρπουζιού, πατάτας και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, όλη η παραγωγή, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε δεν είναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί είχε δημιουργηθεί μια σύγχυση με το προηγούμενο μέτρο που αφορούσε το λάδι. Άρα εδώ δικαιούχοι είναι όλοι, οι οποίοι βέβαια έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το 2020 αναφορικά με την πατάτα και το καρπούζι και για το 2019 για την ελιά καλαμών. Συγκεκριμένα για την ελιά καλαμών, επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες, παύλα κατευθύνσεις, της ελιάς καλαμών για επιτραπέζια χρήση και της ελιάς καλαμών για μεικτή χρήση. Η ενίσχυση εκεί είναι στα 70 ευρώ το στρέμμα. Αναφορικά με την πατάτα, είναι επιλέξιμη η ανοιξιάτικη πατάτα και η ενίσχυση είναι στα 215 ευρώ το στρέμμα. Και αναφορικά με το καρπούζι, είναι το καρπούζι χαμηλής κάλυψης και η ενίσχυση εκεί είναι στα 300 ευρώ το στρέμμα. Εμείς εδώ στην Ένωση Μεσσηνίας έχουμε ξεκινήσει ήδη και συμπληρώνουμε αιτήσεις για λογαριασμό παραγωγών. Τους υποβοηθούμε σε αυτή τη διαδικασία σε όλα τα κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών του συνεταιρισμού. Και σε αυτή την πρωτοβουλία θα είμαστε παρόντες. Να βοηθήσουμε και εμείς το κατά τη δυνατό. Για την υποβολή των αιτήσεων, η διαδικασία είναι απλή για τους παραγωγούς, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν μόνο τους κωδικούς τάξης. Η διαδικασία το μόνο που απαιτεί είναι την χρήση των κωδικών TaxisNet. Είναι η χρήση που οι κωδικοί που έχουν όλοι οι παραγωγοί για να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Άρα η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή, εύκολη. Εκτιμούμε ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, κανένα συνωστισμός. Εξάλλου βέβαια οι δικαιούχοι είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση με το προηγούμενο μέτρο που σχετίζονταν με το λάδι. Άρα θεωρούμε ότι θα κυλήσει ομαλά. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Οπότε καλό θα είναι οι παραγωγοί που ανέφερα να σπεύσουν να επισκεφθούν τα καταστήματα της Ένωσης Μεσσηνίας για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους. Είναι πολύτιμα χρήματα που δίνονται αυτή την περίοδο. Τα έχει ανάγκη και η περιοχή μας, αλλά και οι αγρότες που έχει πέσει πολύ η αγοραστική τους δύναμη εξαιτίας και των χαμηλών τιμών και είναι και αυξημένα τα κόστη εξαιτίας της έλλειψης εργατικών χεριών. Οπότε θεωρούμε ότι να κυλήσει ομαλά όλη αυτή η διαδικασία. Οι πληρωμές θα γίνουν άμεσα μέσα στο Δεκέμβριο, όπου θα μπει πλέον και η εκαθάριση της επιδότησης. Δηλαδή θα έχουμε ένα πακέτο πληρωμών το οποίο θα πέσει περίπου μεταξύ 10 έως 20-22 Δεκεμβρίου, το οποίο αντιλαμβάνεστε θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.